Μας πείτε, κύριε Δήμαρχε, μετά τη φωνική πυρκαγιά, η πολιτεία έχει πάρει μέτρα. Η πολιτεία διέθεσε χρήματα για να γίνουν έργα. Γιατί είχαμε νεκρούς και σε εσάς. Όπως στο Μάτι, έτσι και στη δική σας περιοχή εκεί, θερήσαμε θύματα. Να πω καταρχάς να διορθώσω, δεν είναι αληθές αυτό που λέτε. Ποιο? Ότι είχαμε νεκρούς. Δεν υπήρξαν νεκροί σε εσάς. Δεν είχαμε ούτε καν τραυματία. Να το πούμε αυτό, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ούτε καν τραυματία. Να το πούμε αυτό λοιπόν, γιατί υπάρχει εντύπωση και στη δική σας περιοχή. Στα Μέγαρα υπήρχε νεκρός. Δεν υπήρχε νεκρός. Όχι, όχι. Παρότι ήταν μια τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε περίπου 60.000 στρέμματα δάσους, κάλυψε σχεδόν όλη την περιοχή της Κινέτας, αλλά χάρη στην έγκαιρη εκένωση του πληθυσμού, καταφέραμε να μην έχουμε ούτε έναν τραυματία. Οι ζημιές ήταν υπολόγιστες, τεράστιες καταστροφές. Βέβαια, το ότι δεν θρηνήσαμε θύματα νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, γιατί η ανθρώπινη ζωή δεν αποτιμάται με κανένα υλικό στοιχείο. Οι υλικές καταστροφές αργά ή γρήγορα, εύκολα ή δύσκολα θα τις επαναφέρουμε, θα επισκευάσουμε, θα ξαναχτίσουμε, το δάσος θα ξαναγίνει. Έχει μαυρίσει βέβαια ο τόπος από την έκταση της πυρκαγιάς. Η πολιτεία. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε τη μαυρίλα από τις ψυχές των ανθρώπων. Έτσι. Έχουμε κάνει πάρα πολλά. Από την πρώτη στιγμή είμαστε στην καρδιά του προβλήματος. Είμαστε μέσα στην περιοχή της πυρκαγιάς από τη στιγμή που ξέσπασε. Η πολιτεία, η περιφέρεια έχει και κάνει έργο. Η περιφέρεια και η πολιτεία και τα υπουργεία έχουν κινητοποιηθεί. Έχουν δώσει την άμεση βοήθεια των 5.000 ευρώ. Καλά, 586 ευρώ για την κάλυψη άμεσων βιωτικών αναγκών. Στην περιοχή καλύπτουν έργα τις κατεστραμμένες οικοσκευές. Είναι σε διαδικασία, λίγοι έχουν μείνει, περισσότεροι τα έχουν πάρει τα χρήματα. Η πολιτεία έχει βάλει εργολάβο που ξεκαθαρίζει τις οικίες από αμίαντο. Ξέρετε ότι θέλει ειδική επεξεργασία και θέλει ειδικούς για να αποσύρουν αυτό το υλικό. Έχουν επίσης βάλει μια εταιρεία από το Υπουργείο Υποδομών και κόβει όλα τα καμένα δέντρα και καθαρίζει τις περιοχές. Και επίσης η αποκεντρωμένη διοίκηση έχει διαθέσει 13 εκατομμύρια ευρώ. Το έχει σπάσει σε 5 υπεργολαβίες για να κάνουν αντιπλημμυρικά έργα στο όρος Γεράνια, που είναι και το μέγα ζητούμενο, γιατί αυτό θα προστατεύσει την περιοχή από ενδεχόμενες πλημμύρες, διότι το βουνό τώρα είναι γυμνό και τα νερά της βροχής κατεβαίνουν με ορμή, δεν συγκρατούνται ούτε από τα αφιλώματα των δέντρων ούτε από το ριζικό σύστημα. Κύριε Δήμαρχε, επομένως μου κάνει αυτό είναι απαραίτητο και πιστεύουμε πολύ σύντομα θα ξεκινήσει. Μου κάνει εντύπωση, κύριε Σταμούλη, ότι μου λέτε εσείς ότι στην περιοχή τη δική σας εκεί στα Μέγαρα, που ευτυχώς δεν είχατε εσείς θύματα, αλλά δίπλα στην Κινέτα είχαμε τα θύματα. Στην Κινέτα δεν είχαμε. Θα πούμε. Στην Κινέτα δεν είχαμε. Στην Κινέτα μιλάμε για την Κινέτα. Εγώ είμαι δήμαρχος Μεγαρέων. Να το πούμε για να ξεκαθαρίσουμε. Γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε. Η Κινέτα είναι. Ο κόσμος είναι μπερδεμένος. Θύματα που είχαμε. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι θύματα. Να το πούμε επίσημα, λοιπόν, το κράτος θύματα δίνει μόνο στο Μάτι. Ωραία. Ωστόσο. Οι αποκαλύψεις και τα όσα είδανε το φως της δημοσιότητας δείχνουν ότι, ότι υπήρξαν τις επόμενες ακριβώς ημέρες πτώματα, δύο συγκεκριμένα πτώματα, τα οποία περισυνέλεξαν τις πρώτες πρωινές ώρες, ειδικά τμήματα του λιμενικού, πτώματα τα οποία μάλιστα λέγεται ότι βρίσκονται στο σχιστό. Αν λοιπόν ήταν αλλοδαποί που κυκλοφορούν πάρα πολύ στην περιοχή μας, κανείς δεν πρόκειται να τους βρει ή να ξέρει. Επισήμως, σωστά όμως, ο κύριος Σταμούλης λέει ότι ξέρετε δεν υπάρχουν θύματα, διότι πράγματι δεν κατεγράφει κανένα θύμα και κανένα κινητιώτης. Και τολμώ να πω, συγχωρέστε με, ότι στην Κινέτα, επειδή είμαι κινητιώτης και παθών, σας λένε όλοι ήρωα γιατί πήρατε την πρωτοβουλία από μόνο σας, ενώ η φωτιά δεν είχε φτάσει ακόμα σε κατοικημένες ζώνες, να διώξετε όλους τους κινητιώτες με τα περιπολικά φωνάζοντας να κατέβουν στην παραλία. Και έτσι σώσατε όλους μας από το θάνατο. Αυτή είναι εγώ η αλήθεια. Εγώ θέλω να πω κάτι το εξής. Βλέπω εδώ πέρα όμως ότι η κυβέρνηση έχει διαφοροποιηθεί. Για παράδειγμα, έχουμε στο Μάτι να μην έχει γίνει τίποτα. Και σε άλλο σημείο που το οποίο είχαμε πάλι πυρκαγιές, εκεί να κάνει κάτι. Τι έχει παίξει ρόλο εκεί? Δηλαδή είναι άλλοι πολίτες άλλης κατηγορίας
Και δεν το λέω για εσάς δήμαρχε, το λέω και την πολιτεία για να ακούει. Γιατί βλέπουμε ότι στο μάτι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Εκτός από τους τόσους νεκρούς που είχαμε, εκεί δεν έχουν κάνει τίποτα. Σε πολλά θέματα υπάρχει δυσλειτουργία αυτή τη στιγμή. Δεν του κάνει δόση αποζημιώσεις. Καήκαν τα σπίτια τους. Έχουμε νεκρούς. Είχαμε υποσχέσεις. Είχαμε κομπάρσους να κλαίνε τάχαμε ότι ήταν οικογένειες θυμάτων και μετά την είδαμε την άλλη να γίνει την υπουργίνα. Για να τα λέμε αυτά. Τα θυμόμαστε. Φόρα και τα μαύρα. Τα ακούτε, κύριε Χαράμη, τι έκανε. Φόρα και τα μαύρα. Το έπεσε και ότι ήταν εκεί της περιοχής και έκλαιγε. Και τι ήτανε. Μετά από καιρό την κάνανε υπουργό. Και ήτανε μέσα στην ομάδα του Πρωθυπουργού. Πρέπει να τα λέμε αυτά για να τα ακούει ο κόσμος. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τουλάχιστον χαιρόμαστε που τουλάχιστον σε μια περιοχή κάτι κάνανε. Αφήνοντας βέβαια άλλες περιοχές οι οποίες καταστραφήκαν ολοσχερώς με νεκρούς και χωρίς η κυβέρνηση να έχει δώσει το παραμικρό. Την κοροϊδία της μόνο την έχει δώσει απλόχερα στην περιοχή, στο Μάτι και στη γύρω εκεί περιοχή που ο κόσμος υποφέρει μέχρι σήμερα. Υποφέρει. Εκεί όμως βλέπει το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Πάμε, παρακαλώ, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.